υποδεχτείτε τη Βίκη Χατζηβασιλείου και τον Κώστα Καραφώτη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή τη φορά το ντουέτο σας, από τα πιο ωραία που έχω ακούσει. Μ' αρέσατε πολύ περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Είναι πολύ λογικό να είμαστε κάθε φορά και λίγο καλύτεροι, ειδικά από την πρώτη με τη δεύτερη φορά. Είναι λογικό να υπάρχει μια διαφορά. Μαζεύσατε 31 βαθμούς, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Τι με τον μπουφάν μου ήρθες? Όχι και μπουφανάκι, αυτό είναι μπουφανάκι. Έχεις διάφορο να κάνει πρόβα χορού με μπουφάν, αλήθεια τώρα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη βαθμολογία των κριτών. Δουλέψαμε αρκετά. Συγχαρητήρια για το Σάββατο. Μου είπε ότι τον έκανα περήφανο. Ελπίζω να τον ξανακάνω, ξέρω εγώ. Σου έχω ένα τραγούδι για αυτήν την εβδομάδα, το οποίο θα σου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι τα αγαπάς. Όλη η ιδέα για το τραγούδι ήρθε όταν μέσα στην καραντίνα κάναμε ένα live με τη Βίκη. Είναι ένα τραγούδι του Νίκου του Πορτοκάλογλου. Κατάλαβα ποιο είναι, το λατρεύω. Να με προσέχεις. Και πάνω στην κουβέντα, όταν είπαμε να πούμε ένα τραγούδι, από μόνη της άρχισε να σιγοψιθυρίζει το να με προσέχεις. Η στίχη είναι εδώ, αν θες, αν τους θες. Εγώ τους ξέρω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όπως ξέρεις. Απ' έξω τους ξέρεις. Ναι. Τι έχω πάθει με αυτό. Τα αγαπώ αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Έλα, πάμε. 1-0 για τη Βίκη. Έχει πάρα πολύ συνέστημα. Έχει πάρα πολύ ψυχή και νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να βάλεις ψυχή για να το ερμηνεύσεις παρά να σκεφτείς τεχνικά. Να με αντέχεις. Να με αντέχεις. Να με αντέχεις. 2-1. Να με προσέχεις. Ωραία, ωραία. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τη Βίκη και τον Κώστα. Έλα κοντά, μη κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δε χωράνε πια. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Να με προσέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Βίκη, δεν ξέρω αν υπάρχει γυναίκα που να μην θέλει στο πλευρό της τον Κώστα Καραφώτη. Όχι. Επίσης, εγώ θαυμάζω τη φωνή της Βίκης. Τον Καραφώτη ρώταν θέλει άλλη διαγωνιζόμενη στο πλευρό του. Η δική μου απάντηση είναι δεδομένη. Δεν νομίζω. Δεν θέλω καμία άλλη διαγωνιζόμενη. Δεν θέλω να πω κάτι. Όπως σου είπα την προηγούμενη φορά, με έκανες περήφανο. Και θέλω κάθε εβδομάδα απλά να εξελίσσεσαι έστω και λίγο και με τη βοήθεια της Κριτικής Επιτροπής. Μου άρεσε η διευκρίνηση. Δεν θέλω άλλη διαγωνιζόμενη. Ναι, ναι, από έξω θέλω άλλες. Δεν είπε τίποτα για την Κριτική Επιτροπή. Σε δυσκολίες. Έχετε κάνει τα πάντα σήμερα να μας αποσπάσει την προσοχή. Δεν ξέρω τι κάνω. Εσύ το πες έτσι. Εγώ το πάω έτσι. Εσύ γιατί το νόμισες αλλιώς. Όχι, δεν το νόμισαμε αλλιώς. Όλα καλώς. Υπομένα. Το θέμα είναι που ποσταριστήκαμε, Βίκη μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άστα τα άλλα.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τη Βίκη να μας πει πώς της φάνηκε το τραγούδι. Όχι, δεν γίνεται. Μ' αρέσατε πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μου άρεσε ο συντονισμός σας φωνητικά. Βίκη, έχει η φωνή σου, βρε παιδί μου, μία λυρικότητα. Γιατί κοίτασε εμάς. Γιατί σε θαυμάζω. Αφού δεν θες εσύ. Είναι η ώρα για το θαυμασμό. Κοιτάω, ρε παιδί μου, τη Δέσποινα. Να δω αν τα λέω σωστά. Συγγνώμη. Ένα ποστάρισμα λίγο πιο κλασικό. Δηλαδή, εγώ τη Βίκη θα ήθελα να την ακούσω, τώρα αρχίζουν οι παραγγελιές, σε κάτι ρετρό, σε κάτι εποχή αντίκ στα μάτι. Γλυκιά μαράτα. Ζητάτε είναι και τα αγαπημένα της. Αλήθεια. Το πρώτο μου σκοπό. Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τα γλυκιά μαράτα. Ένα μου γυνάτια. Ή πόσο λυπάμαι. Ακούω. Πόσο λυπάμαι. Γράφω. Σιγά μην πούμε τέτοια, ξέρω εγώ. Η κόρη μου θα αλλάξει κανάλι, στο λέω να το ξέρεις. Ναι, αυτό νομίζω. Και τα γόρια μου επίσης. Βίκη, μας κάνεις κακό. Σταυροπούλου. Εντάξει, παιδιά, είναι απανοτά τα χτυπήματα. Φαντάζομαι ότι αυτό που λέει η Δέσποινα είναι παλιακό, αλλά νομίζω όχι, ότι... Όχι, είναι ένα πανέμορφο τραγούδι, μπορεί να μην το ξέρουν τα πιτσιρίκια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και να μάθουν και κάποια τέτοια... Δεν θα τέριαζε στη φωνή της Βίκης. Και, ναι, θα της τέριαζε. Από αυτή την άποψη το λέω, λοιπόν. Σας άρεσε. Μου άρεσε, παιδιά, δεν ήταν το καταλάβατε. Δεν το είπες, δεν το είπες. Ναι, δεν καταλάβαμε. Με έχετε ταράξει, με έχετε ταράξει. Ήταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά. Δεν απαντώ στην κοπέλα για την τρολάρη, επειδή το είπα πολλές φορές. Όχι πολλές φορές, όλες τις φορές. Πες το λιμιά, ρε παιδάκι μου, τώρα να ξέρουμε κι εμείς. Σου άρεσε ή δεν σου άρεσε. Νικό, ναι. Αν είσαι άντρας, πες να περάσω από το λογιστή. Νίκο. Της άρεσες, Βίκη. Αυτό εννοεί. Πες την κοπέλα να βάλει μετακίνηση 6 και να φύγει. Δεν είναι η ώρα μου. Όχι, έχει ακυρωθεί. Έχει ακυρωθεί αυτό. Εδώ και μέρες. Ναι, αλλά δεν ακυρώνω τη μετακίνηση. Με ξέρεις πώς... Σε ξέρω. Λοιπόν, μ' αρέσατε. Θα συνεχίσω με το σταμάτη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα σπάνιο τραγούδι, βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ το λατρεύω, κύριε Φασουλή, το λατρεύω, πραγματικά. Και στην αρχική του και μετά με τον Σαββόπουλο. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη που για τον κύριο Καραφώτη ότι είναι εκτός ρεπερτορίου του και το δίδαξε υπέροχα. Γιατί κάθε τραγούδι έχει ένα δύνατο σημείο. Που εκεί, μάλλον ένα σημείο που αν την πατήσεις δεν υπάρχει το τραγούδι. Η κατάληξη της επανάληψης του ρεφρέν. Να με προσέχεις. Αυτό που δεν είναι εύκολο σώσεις εκδόσεις και να το έχω ακούσει εκτός από τις δύο σημαντικές που είπα. Αυτό δεν το κάνουν. Αυτό το δουλέψαμε πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Και εγώ από το σπίτι κάθισα μόνη μου πολλές φορές και το έβαζα και το έλεγα και στο μπάνιο και εκτός μπάνιου και τα λοιπά. Και με τον Κώστα πάρα πολλές φορές και το ξαναείπαμε και το ξαναείπαμε γιατί το αγαπάμε, το σεβόμαστε. Ναι, και αυτό το θέμα το είναι να βρεις ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό του τραγουδιού που δεν υπάρχουν σ' άλλα, που το κάνει να λες «Α, αυτό είναι». Αυτό σπάνια να το βρει ένας άνθρωπος που δεν είναι της δουλειάς. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί φτάσαμε σε ένα επίπεδο να μιλάμε για λεπτομέρειες που αυτό σημαίνει ότι τα βασικά τα έχουμε καλύψει, αυτό να υποθέσω. Να μην υποθέσεις αυτό, να υποθέσεις ότι η ουσία είναι αυτή. Ωραία. Η λεπτομέρεια που αποκαλύπτει χαίρομαι το πολύ. Όλο. Ωραία, και εγώ να πω, να προσθέσω κάτι, ότι για το ρεπερτόριο του Κώστα του Καραφώτη στο Instagram έχει κάνει ένα λογαριασμό όπως όλοι μας, που είναι ο Κώστας Καραφώτης, σωστά. Εκτός από εσάς, όπου τραγουδάει τραγούδια που δεν είναι στο ρεπερτοριό του, δηλαδή δεν είναι λαϊκά. Πάντως γενικά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το τραγούδι θα το πει ο Κώστας. Έχει πει πολλά. Εγώ που τον ξέρω μπορώ να πω ότι θα μπορούσε να το πει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Μπορεί να τραγουδήσει λαϊκό και έχει μια βελούδινη χρειά ο Κώστας. Πράγματι. Που ταιριάζει και ντύνει πολύ ωραία τα τραγούδια. Μπράβο, παιδιά, και θα συνεχίσω με τη Δέσποινα. Λοιπόν, η αντικειμενική δυσκολία αυτού του τραγουδιού είναι να αποδοθεί το συναίσθημα. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι και οι δύο ήσασταν μέσα σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά, οι φωνές σας δένουν ωραία μεταξύ τους. Περιμένω να δω και άλλα από εσάς. Δέσποινα, σε είδα κάποια στιγμή όταν τραγούδαγαν τα παιδιά, έκλεισε τα μάτια σου και απλά άκουγε το τραγούδι. Ναι, γιατί άκουγα τις δεύτερες του Κώστα και μου άρεσαν πολύ. Είστε καλά. Μαρία. Μου αρέσατε πολύ. Σίγουρα η Βίκη είναι από ένα επίπεδο και πάνω, ξέρει να τραγουδάει. Εμένα, επειδή αυτό το τραγούδι ξέρω ότι το έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου όταν χώρισε από τους Φατμέ και ήταν όλη η αγωνία του το πού θα πάει μετά και τι θα γίνει δημιουργικά σαν καλλιτέχνης και το να με προσέχεις, είχε μια αγωνία την οποία ερμηνευτικά ο Κώστας την έβγαλε. Η Βίκη είχε τη γλύκα αυτή
που θα ήθελα λίγο να υποχωρήσει και να έχει από κάτω αυτή την αγωνία του στίχου. Από εκεί και πέρα αυτό δεν ακυρώνει την ερμηνεία της. Μ' αρέσει που μιλάμε για τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι, και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας πω, επειδή μοιάζει αυτό λίγο σε γκάμα με το προηγούμενο. Θα σε μαλώσει η Δέσποινα τώρα, πρόσεχε τι θα πεις. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Θα σε μαλώσει. Εγώ από εσάς θέλω να ακούσω, τη Βίκη θέλω να ακούσω. Παραγγελιά άλλη τώρα για να δούμε. Σε κάτι πιο διαφορετικό. Έρχεται. Την επόμενη φορά περιμένω. Έρχεται. Είμαστε εντελώς. Αν είμαστε εδώ, θα ακούσει διαφορετικό. Εγώ ελπίζω για δεκάρι τώρα να ακούσω. Είναι βαθμολογία μου αυτά που άκουσα. Έλα και εσύ, τέτοια είναι δεκάρια από τρίτο. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Τι θα έχουμε να κάνουμε, εκτός και αν έχει σκοπό στο τέταρτο βιβλίο. Όχι, 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 δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά άμα το αξίζουν. Εσύ θα βάζεις 10. Εγώ, σε όλους. Στο τελικό είσαι 5. Αφού έχει καταλάβει τι χαρακτήρες είμαστε, γιατί μας φέρνει σε δύσκολο. Εντάξει, κατάλαβα τους βαθμούς. Έκανες εισαγωγή. Μαράκι μου, λοιπόν, θα ξεκινήσω τους βαθμούς πάλι από τη Βίκη. Πάλι. Βίκη. 8. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 8. Ευχαριστούμε. Δέσποινα. 8. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε. 32 βαθμούς συγκεντρώσατε, παιδιά. Συγχαρητήρια. Μεγάλο νούμερο.